Η δημόσια συζήτηση θα μας επιτρέψει να αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα και θα διευκολύνει τους πολίτες να κρίνουν ποιος είναι ο καλύτερος για να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω για κάτι, διότι μου γίνεται αυτό το ερώτημα σε κάθε συνάντηση που κάνω. Δεν κινδυνεύει η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει ρίζες. Βαθιές δημοκρατικές ρίζες. Προφανώς από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο Αντώνης ο Σαμαράς έπρεπε να πάμε σε εκλογή νέου Προέδρου. Και προφανώς είναι καλό ότι δεν έχουμε έναν μόνο υποψήφιο. Και έχουμε πολλούς για να μπορείτε κι εσείς να έχετε την επιλογή την οποία χρειάζεστε. Δύο είναι οι εγγυήσεις για την ενότητα του κόμματος την επόμενη μέρα. Η μία είστε όλοι εσείς. Μαζική συμμετοχή. Όσο περισσότεροι ψηφίσετε, τόσο πιο ισχυρός θα είναι ο Πρόεδρος. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Δεύτερη εγγύηση, εμείς οι τέσσερις υποψήφιοι. Να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο της αντιπαράθεσης, να μιλάμε πολιτικά, να μιλάμε θετικά για τη Νέα Δημοκρατία την οποία οραματιζόμαστε και βέβαια να δεσμευτούμε, όπως εγώ το κάνω, ότι σε περίπτωση που δεν κερδίσουμε, διότι τρεις δεν θα κερδίσουν, ένας θα κερδίσει, απλοί στρατιώτες θα υπηρετήσουμε τον επόμενο Πρόεδρο. Και εγώ δίνω αυτή τη δέσμευση σε κάθε δημόσια. Δεν το λέω για να με ψηφίσετε, αλλά επειδή στις εκλογές πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, γι' αυτό και το λέω και αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Διότι αν θέλουμε να αφήσουμε πίσω τις παθογένειες του παρελθόντος, θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και θα πρέπει να δούμε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι πάντα ο νικητής διέγραφε τον ηττημένο ή ο ηττημένος συγκρόταν και έφευγε από τη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας τον νικητή μόνο του. Και πιστεύω ότι η δικιά μας η γενιά, ειδικά η νεότερη γενιά των πολιτικών, πρέπει αυτές τις πρακτικές ακριβώς να τις αφήσει πίσω. Εγώ οραματίζομαι με μια δημοκρατία πολύ πιο δημοκρατική, πολύ πιο συλλογική, στην οποία θα χωράνε μέσα περισσότεροι. Αυτό σημαίνει, για να χωράνε περισσότεροι, ότι πρέπει να έχουμε πιο ξεκάθαρους κανόνες εσωκομματικής δημοκρατίας. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία του 28% δεν μας καλύπτει και δεν νομίζω ότι μπορεί να ικανοποιήσει κανένα. Ο δικός μου στόχος είναι να μεγαλώσω τη Νέα Δημοκρατία και να την ξανακάνω από συρρυκνωμένο κόμμα μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Γι' αυτό ζητώ τη στήριξή σας και γι' αυτό ζητώ την εμπιστοσύνη σας. Και όλες οι προτάσεις που καταθέτω στο δημόσιο διάλογο, εκεί ακριβώς κατατείνουν. Πώς θα μπορέσουμε ξανά να φέρουμε πίσω στη Νέα Δημοκρατία πολίτες οι οποίοι μας γύρισαν την πλάτη ή και άλλους πολίτες οι οποίοι δεν μας ψήφισαν ποτέ. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο σώμα πολιτών που κινείται μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και πολλοί πολίτες οι οποίοι πίστεψαν τον Αλέξη τον Τσίπρα και φυσικά διαψεύστηκαν παταγωγός, οι οποίοι αναζητούν νέα πολιτική στέγη. Και όταν θα καταρρεύσει το παραμύθι της διακυβέρνησης του Αλέξη του Τσίπρα, θα πρέπει να έρθει πάλι η ώρα για σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική. Μου λέγανε και πριν τα στελέχη της ΝΟΔΕ που είχα την ευκαιρία να τους συναντήσω, μα είναι η μοίρα της παράταξής μας πάντα εμείς να βγάζουμε τα κάστανα από φωτιά. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή τη φορά πρέπει να το κάνουμε πάλι με υπευθυνότητα και με σοβαρότητα. Και να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, χωρίς να τα στρογγυλοποιούμε και χωρίς να υιοθετούμε κι εμείς τη γλώσσα του λαϊκισμού, η οποία τόσο ευχάριστη πολλές φορές είναι στους πολιτικούς. Εμείς τραβάμε ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή με τον λαϊκισμό. Και νομίζω ότι μετά από 6 χρόνια μνημονιακής περιπέτειας, το τελευταίο το οποίο θέλει να ακούσει κάποιος πολίτης είναι υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Εγώ από τη φύση μου είμαι πολιτικός ο οποίος λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Θέλω να ξέρετε, θέλω, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε μαζί μου, είτε με ψηφίσετε είτε δεν με ψηφίσετε, θέλω να ξέρετε ακριβώς ποιες είναι οι απόψεις. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα σήμερα, γι' αυτό γυρνάω όλη την Ελλάδα, γι' αυτό δίνω συνεντεύξεις, διότι δεν θέλω κανείς να γυρίσει να μου πει «Δεν ξέρω τι πρεσβεύεις, δεν ξέρω τι θέλεις να κάνεις στη Νέα Δημοκρατία» ή δεν θέλω κανείς να γυρίσει να μου πει «Εφόσον καταφέρω να κερδίσω, γιατί θέλω να κάνω τολμηρές αλλαγές στη Νέα Δημοκρατία». Γιατί εγώ δεν το κρύβω, λέω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία, αλλά είναι και ένα κουρασμένο και γερασμένο κόμμα το οποίο πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά, αν θέλει πραγματικά να ανανεωθεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ένα απλό μακιγιάζ. Δεν πιστεύω στη λογική του ώριμου φρούτου. Απλά να περιμένουμε να φθαρεί ο Τσίπρας για να ξανακερδίσουμε. Πρέπει να κάνουμε τολμηρές αλλαγές για να ξαναγίνουμε ελκυστικοί. Και αυτή είναι και η δικιά μου πλατφόρμα. Εάν θέλετε κάποιον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θα τολμήσει να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία, να επιλέξει να δώσει μάχες αλλά να συνθέσει και εκεί που χρειάζεται,
διότι δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να πηγαίνει και να κοπανάει το κεφάλι του στον τοίχο και να ανοίγει περιτά μέτωπα. Εγώ κατεξοχήν είμαι συνθετικός πολιτικός και θέλω ακριβώς να βρω έναν τρόπο να ξανακάνω τη Νέα Δημοκρατία μια παράταξη, στην οποία ο παραδοσιακός λαϊκός δεξιός να αισθάνεται εξίσου άνετα με το μετριοπαθή κεντρό ψηφοφόρο. Εάν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, τότε θα έχουμε ξανακάνει τη Νέα Δημοκρατία κεντροδεξιά παράταξη. Διότι δεν μας αρκεί το 28% όπως είπαμε, πρέπει να μεγαλώσουμε και πρέπει να μεγαλώσουμε ουσιαστικά. Εγώ θέλω να μιλήσω για τα βασικά ζητήματα τα οποία απασχολούν σήμερα την ελληνική κοινωνία και το πρώτο είναι το ζήτημα της ανάπτυξης, πώς δημιουργούμε δουλειές, πώς εκμεταλλευόμαστε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, πώς προσελκύουμε επενδύσεις. Να πω ξεκάθαρα ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο από τον ιδιωτικό τομέα και να επανασυνδέσω τη Νέα Δημοκρατία με τις πραγματικές παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας. Διότι δυστυχώς πολλές φορές πολλοί έχουμε ασχοληθεί και εγώ το έκανα αυτό με το κράτος, με το δημόσιο και πρέπει να μπει τάξη στο δημόσιο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε κάθε φορά, ξέρετε, που γινόταν κουβέντα όταν απολύαμε έναν άνθρωπο για το δημόσιο, είχαμε μεγάλες αναταραχές. Αλλά για το 1 εκατομμύριο των ανέργων του ιδιωτικού τομέα, εγώ δεν άκουσα κανένα να χύνει κανένα πάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να εκφράσω και αυτούς. Θέλω να εκφράσω τον ιδιωτικό τομέα, τον άνεργο του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος ξέρει ότι δεν πρόκειται να βρει πια δουλειά παρακαλώντας ένα πολιτικό για ένα ρουσφέτη. Θα βρει δουλειά εάν ξαναπάρει μπρος οικονομία, αν έρθουν κεφάλαια και αν έρθουν στη χώρα επενδύσεις. Ξένες και εγχώριες. Δουλειές, δουλειές, δουλειές. Αυτό είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας για την Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα είναι συμπληρωματικά. Διότι αν δεν υπάρχουν δουλειές, δεν θα λυθεί και το ασφαλιστικό. Κάνουμε πολλή συζήτηση για το ασφαλιστικό. Μειώνονται οι συντάξεις. Μα πώς θα μην μειωθούν οι συντάξεις όταν δεν έχουμε αρκετούς οι οποίοι πληρώνουν για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τον αριθμό των συνταξιούχων. Από την ανάπτυξη λύνεται το πρόβλημα και του ασφαλιστικού. Και εγώ θέλω να εστιαστώ σε αυτόν τον τομέα, γιατί πιστεύω ότι εκεί είναι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα. Μην περιμένετε να έρθει καμία επένδυση με την αριστερά του Αλέξη του Τσίπρα. Και δεν θα έρθει καμία επένδυση όχι μόνο γιατί η φορολογία πήγε από το 26% στο 29% ή γιατί η γραφειοκρατία παραμένει αυτή. Δεν θα έρθει καμία επένδυση διότι κανείς ξένος επενδυτής δεν μπορεί να εμπιστευτεί αυτή την κυβέρνηση. Όταν βλέπει, ας πούμε, τα τερτύπια που γίνονται στις κουριές ή αυτά τα οποία γίνονται στα περιφερειακά αεροδρόμια. Υπογεγραμμένες συμβάσεις ή αυτό που γίνεται δεν έχει περάσει λίγο στον Τούκου, στον Όλπο που θέλουμε να πουλήσουμε το λιμάνι του Πειραιά, όχι να πουλήσουμε το λιμάνι, να υπογράψουμε μια σύμβαση παραχώρησης και πάνε την τελευταία στιγμή και αλλάζουν πάλι τη σύμβαση. Κανείς επενδυτής δεν πρόκειται να έρθει όταν ξέρει ότι έχει μια κυβέρνηση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην πορεία. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και πρέπει να βρεθούμε απέναντι σε αυτήν την πρακτική και απέναντι σε αυτήν την πολιτική. Εγώ λοιπόν οραματίζομαι με μια δημοκρατία η οποία θα είναι πιο ανοιχτή, πιο συμμετοχική, πιο δημοκρατική, να ξαναδώσουμε πραγματικό ρόλο στις τοπικές οργανώσεις. Μια νέα δημοκρατία που μπορεί να σας φανεί παράξενο αυτό, αλλά θα κάνει ετήσιο συνέδριο, όπως κάνουν ας πούμε οι συντηρητικοί στη Μεγάλη Βρετανία, ένα ετήσιο συνέδριο γιορτή παραγωγής πολιτικής. Διότι αν έχουμε ετήσιο συνέδριο και αν παραδείγματος χάρη έχουμε θεματικές ενότητες, αντί να συζητάμε επί παντός επιστητού και η θεματική ενότητα μπορεί να αφορά την αγροτική πολιτική και τα εξαγωγικά προϊόντα, τότε είναι προφανές ότι οι αγροτικές περιοχές της χώρας θα έχουν λόγο στη διαμόρφωση της πολιτικής. Αυτά εγώ τα οραματίζομαι και πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να τα κάνω και γι' αυτό και ζητώ τη δικιά σας στήριξη και ελπίζω πραγματικά και με τη βοήθεια του Θεού να καταφέρω να εκλεγώ επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ότι αν τα καταφέρω, θα έχετε έναν άνθρωπο ο οποίος θα τιμήσει την ιστορία αυτής της παράταξης, ο οποίος θα μπορέσει να αναβαθμίσει ποιοτικά το επίπεδο του πολιτικού λόγου, ο οποίος θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί σκληρά με τον Αλέξη τον Τσίπρα στη Βουλή, ο οποίος όμως θα μπορέσει και θα επιδιώξει να φτιάξει γύρω του και μια ομάδα στελεχών, διότι κανείς δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά μόνος του και είμαστε όλοι όσο καλοί είναι οι συνεργάτες μας. Ομάδα πρέπει να φτιάξουμε στη Νέα Δημοκρατία. Διότι η κυβέρνηση πρέπει να στελεχώσουμε την επόμενη μέρα. Εγώ θέλω να μας κρίνετε όλες και όλοι πολύ αυστηρά. Είναι σημαντική η επιλογή την οποία θα κάνετε για τον επόμενο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να μας δείτε μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις, να μας αξιολογήσετε για τη δουλειά μας και να μας αξιολογήσετε αυτά που έχουμε κάνει και φυσικά να μας αξιολογήσετε και για αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε.
Εγώ έχω την τύχη να υπηρετώ αυτή την παράταξη από τα 15 μου χρόνια. Ξεκίνησα ως μαθητής στο σχολείο σε σκληρές μάχες μαθητικές στα μαθητικά συμβούλια τη δεκαετία του 80. Την υπηρέτησα ως ονεδίτης, βουλευτής 11 χρόνια, υπουργός, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Έχω κολλήσει τα κομματικά μου ένσημα και έχω ανέβει τα βήματα της κομματικής επετηρίδας ένα-ένα, όπως πιστεύω ότι πρέπει να τα ανεβαίνει κανείς. Διότι από κάθε δουλειά την οποία κάνει, μαθαίνει πράγματα τα οποία του είναι χρήσιμα την επόμενη μέρα. Εγώ δεν θα μπορούσα, παραδείγματος χάρη, να φανταστώ ότι θα διεκδικήσω την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας εάν δεν είχα περάσει από υπουργός. Διότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα στο Υπουργείο, κατάλαβα και εγώ από τα λάθη μου, ξέρω ότι θα κάνω διαφορετικά την επόμενη φορά. Και θέλω βέβαια να ξέρετε και ένα πράγμα το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Κρίνεται τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει ότι δεν κρίνεται το γιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για το όνομά μου και εξαιρετικά υπερήφανος για τον πατέρα μου. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στη χώρα. Όταν μιλούσε για ιδιωτικοποιήσεις ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Όταν μιλούσε το 94 τότε και προέβλεπε ότι η χώρα θα καταλήξει στο δούνου του, έβλεπε 10-15 χρόνια μπροστά. Δικαιώνεται στο μακεδονικό. Στο μακεδονικό θα το είχαμε κλείσει το θέμα αυτό εκείνη την εποχή με τρόπο πολύ καλύτερο για τα εθνικά συμφέροντα από τη σήμερα που είναι ακόμα μια πληγή ανοιχτή και μας ταλαιπωρεί το ζήτημα αυτό. Έβλεπε πιο μπροστά την εποχή του, αλλά εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε ιστορική αποτίμηση του έργου του Κωνσταντίνου του Μητσοτάκη. Εγώ λέω ότι η δικιά μου δουλειά είναι να ασχοληθώ με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το νεότερο. Αυτός είναι ο γιος μου, 17 χρονών, έχω 3 παιδιά. Η δουλειά μας είναι να φροντίσουμε την επόμενη γενιά. Για αυτούς αγωνίζομαι, είμαι σίγουρος ότι για αυτούς νοιάζεστε κι εσείς. Και το γεγονός ότι δεν έχουμε αρκετούς νέους σήμερα στη δικιά μας την Ομίγυρη, με κάνει να πιστεύω ότι η μεγάλη μου πρόκληση είναι να φέρω στη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο εσάς, αλλά τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Αύριο για να μπορέσει ξανά η Νέα Δημοκρατία να έρθει σε επικοινωνία με τη νέα γενιά. Εγώ λοιπόν θέλω να ξέρετε ότι μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτήν την βαριά υποχρέωση να είμαι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να με εμπιστευτείτε και θέλω να ξέρετε ότι αν με εκλέξετε, η Νέα Δημοκρατία θα είναι σε πολύ καλά χέρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Και για το ζεστό σας χειροκρότημα και πραγματικά σας ζητώ, πραγματικά, ό,τι και αν ψηφίσετε, πηγαίνετε να ψηφίσετε εσείς, οι φίλοι σας, οι συγγενείς σας, οι συνάδελφοί σας. Μας αφορά όλους το μέλλον της παράταξης. Μην το αφήσετε σε λίγους. Πηγαίνετε όλοι να ψηφίσετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι, γεια σας. Από παντού φαίνεται, λέω. Δεν έχω να πω τίποτα.
Γι' αυτό το κάνουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας πείσουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας πείσουν. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.